Ολοκληρώνουμε την σημερινή εκπομπή με μια πολύ ενδιαφέρουσα ιστορία μιας Ελληνίδας η οποία άφησε την Ελλάδα και εγκαταστάθηκε στη Σεούλ της Κορέας. Προσπάθησε κατά κάποιο τρόπο να συνδέσει δύο διαφορετικούς κόσμους, εκείνον της Κορέας και εκείνον της Ελλάδας. Πάμε να δούμε εάν τα έχει καταφέρει. Είναι η κυρία Άρτεμις Βρούλια. Δεν ξέρω τώρα αν το προφέρω και σωστά το δεύτερο. Τσούγκ. Δεν ξέρω αν με ακούτε. Σας ακούω, ναι, σας ακούω. Είναι Τσόγκ. Τσόγκ. Την καλησπέρα μας από Κρήτη, από Ηράκλειο. Καλησπέρα. Να ξεκινήσουμε λίγο πώς είναι η καθημερινότητα στη Σεούλ. Πόσο απέχουν δηλαδή οι δικές μας εικόνες από τις αντίστοιχες στη Σεούλ. Η καθημερινότητα. Εγώ προσωπικά είμαι από μια πολύ μικρή πόλη της Ελλάδας, από την Τρίπολη. Οπότε για μένα είναι κάτι το τελείως διαφορετικό η Σεούλ. Γενικά αυτή τη στιγμή με τον κορονοϊό και όλα υπάρχει πολύ ζωντάνια στην πόλη. Όλα είναι ανοιχτά. Μπορείς να πας παντού με το μετρό. Υπάρχει αρκετά εξελιγμένο μετρό και γενικά τα μέσα μεταφοράς είναι πολύ εξελιγμένα. Και κάτι πάρα πολύ σημαντικό για μένα είναι ότι στη Σεούλ υπάρχει πολύ μεγάλη ασφάλεια. Υπάρχουν παντού κάμερες στον δρόμο, οπότε είναι δύσκολο να γίνει κάτι και έχει πολύ χαμηλή εγκληματικότητα. Δηλαδή περιστατικά τώρα μικροεγκληματικότητας δεν υπάρχουν σχεδόν. Σχεδόν καθόλου. Μπορείς να κοιμηθείς στο μετρό, μπορείς να αφήσεις το κινητό στο τραπέζι, στην καφετέρια και να πας να παραγγείλεις και κανένας να το σπειράξει. Κάτι τελείως διαφορετικό για εμένα. Τώρα, όσο για εικόνες, έχουν τεράστια κτίρια. Ειδικά η Σεούλ έχει ουρανοξύστες. Καμία σχέση με άλλες χώρες που έχω επισκεφτεί. Εν τω μεταξύ, να πω συγγνώμη σας, διακόπτω, ότι βλέπουμε φωτογραφίες, είδαμε και με το σύζυγό σας, ο οποίος είναι Κορεάτης. Ναι. Σωστά. Ναι, σωστά. Μάλιστα. Πόσο δύσκολη ήταν η απόφαση να φύγετε από τη χώρα μας και να εγκατασταθείτε στη Σεούλ? Κάποιος το έλεγε πολύ δύσκολο, αλλά για μένα ήταν εύκολο από την άποψη ότι πήγα στη Σεούλ με το που τελείωσε την σχολή μου. Οπότε για μένα, και αυτό που λέω σε όλους που με ρωτάνε αυτό το πράγμα, είναι ότι ξεκινούσα ένα καινούργιο κεφάλαιο στη ζωή μου έτσι και αλλιώς. Οπότε μου ήταν πιο εύκολο το να πάρω την απόφαση και να φύγω και να πάω σε μια άλλη χώρα. Με τη γλώσσα τώρα θα ρωτήσει κάποιος, με τη γλώσσα πώς τα καταφέρατε? Δεν είναι και ότι πιο εύκολο, δεν πήγατε στη Βρετανία. Η αλήθεια είναι αυτή. Δεν μοιάζει με καμία άλλη γλώσσα που ξέρω. Παρ' όλα αυτά κάνω προσπάθειες και ακόμα μαθαίνω. Έχω φτάσει σε ένα επίπεδο πολύ καλό. Καταλαβαίνω τι μου λένε και μπορώ να κάνω και συζητήσεις με τον κόσμο. Είναι απαιτητική, αλλά δεν είναι και αδύνατο να μάθεις. Γνωρίζω ότι στην Ελλάδα υπάρχει πάρα πολύ ενδιαφέρεται ο κόσμος και υπάρχουν πολλοί Έλληνες που μαθαίνουν Κορεάτικα. Είναι κάτι το οποίο μπορείς να το κάνεις, δεν είναι δύσκολο. Δηλαδή για να μάθει κάποιος τα βασικά, εσείς για να μάθετε τα βασικά, πόσο διάστημα πέρασε? Εγώ χοντρικά έχω κάνει μαθήματα 6 μήνες και βρίσκομαι στο μέσο επίπεδο. Αν πούμε στα αγγλικά, θα είναι ένα β2, lower. Α, θα είσαι στο lower, μάλιστα. Ναι, ναι, ναι. Αυτό. Επιστροφή στην Ελλάδα κάποια στιγμή ή μόνο για διακοπές? Στην Ελλάδα μόνο για διακοπές. Τώρα έχω κάνει μια συζήτηση με το σύζυγο, η οποία είναι λίγο μακροχρόνια βέβαια, ότι όταν θα βγούμε στη σύνταξη και οι δύο, θα έρθουμε να μείνουμε στην Ελλάδα. Το πρόβλημα είναι πιο πολύ για το σύζυγό μου, γιατί το να έρθουμε στην Ελλάδα, δεν θεωρώ ότι θα είναι εύκολο γι' αυτό να βρει κάποια δουλειά στο αντικείμενό του. Εντάξει, αν είσαι συνταξιούχη, φαντάζομαι θα έρθει για να περάσετε καλά, για να ηρεμήσετε και να ξεκουραστείτε. Υπάρχει κάποιο σημείο στη Σεούλ που μοιάζει με κάποιο μέρος της Ελλάδος, που να στέκεστε και να λέτε εδώ μου θυμίζει την πατρίδα μου? Δεν θα το έλεγα, αλλά υπάρχουν κάποια μέρη στην Κορέα όπου έχουν θυστεί αξιοθέατα από πολλές χώρες, σε μικρογραφία βέβαια. Υπάρχει
ο Παρθενώνας. Επίσης, οι Κορεάτες έχουν μεγάλη αγάπη προς το Σαντορίνι. Οπότε υπάρχουν κάποια μαγαζιά, τα οποία, βέβαια όχι στη Σεούλ, είναι εκτός Σεούλ, τα οποία έχουν χαρακτηριστικά κυκλαδίτικα. Μάλιστα. Λοιπόν, θέλω να κλείσουμε με ένα χαιρετισμό τώρα στα Κορεάτικα, να μας καληνυχτήσετε στα Κορεάτικα. Και μετά βέβαια να υπάρξει και η μετάφραση για να καταλάβουμε τι είπατε. Γιώροπουλ, ανιόκι κασέο. Είπα γεια σας σε όλους σας. Παγκάψινιτά είναι το χαίρομαι που σας γνωρίζω. Αυτά. Να σας ευχαριστήσουμε πολύ για την επαφή και τη συζήτηση που είχαμε. Θα τα ξαναπούμε στο μέλλον, με χαρά. Και εγώ σας ευχαριστώ. Γεια σας. Σας ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά.